την επανακαταθέσατε με διαφορετική ημερομηνία. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι ουσιαστικά θέλετε να δημιουργήσετε ένα θολό τοπίο εν ώψη των εκλογικών αναμετρήσεων για να μπερδευτεί ο κόσμος και να μην ξέρει σε ποια κάλπη τι ψηφίζει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καταρχήν, θεωρούμε ότι ο κόσμος δεν μπερδεύεται. Έχει κριτήριο, έχει καλή γνώση των πραγμάτων, των πολιτικών πραγμάτων. Οπότε δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Άλλωστε, εκλογές τριπλές έχουν γίνει και στο παρελθόν, σε άλλα χρόνια. Κοιτάξτε, όλο το τελευταίο διάστημα και πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου, του συγκεκριμένου, το οποίο ψηφίζεται σήμερα, αλλά και κατά τη διαδικασία συζήτησης στις αρμόδιες επιτροπές, έτσι αναπτύχθηκε, θα έλεγα, ένας διάλογος άτυπος, όπου μεταξύ άλλων πολλοί προέβαλαν την άποψη ότι αν υπάρξει παράταση της θητείας των εκλεγμένων αυτοδιοικητικών αρχόντων σε δήμους και περιφέρειες, πιθανόν θα υπάρξει θέμα αντισταγματικότητας. Και ακόμα και αν αυτό δεν το έθετε κάποιος άμεσα, που υπόθηκε και εννοήθηκε και από ανθρώπους αυτοδιοίκησης ότι είναι έτσι, θα μπορούσε κάποιος μετά από ένα διάστημα ενός έτους από τις εκλογές που πρόκειται να γίνουν να προσφύγει για να ακυρώσει τη διαδικασία. Να γύρει θέμα διαδικασίας, συνταγματικής διαδικασίας, ό,τι αφορά τις αποφάσεις. Η τροπολογία είναι για μία φορά. Για ένταξη εφαρμογής δηλαδή. Μετά θα ισχύσει η ημερομηνία που είναι στο νομοσχέδιο. Ακούστε, η τροπολογία αφορά τη μετάβαση από τον Καλλικράτη στον Κλισθένη, που θεωρώ, προσωπικά θεωρώ και όλοι μας θεωρούμε, ότι είναι μια κορυφαία διαδικασία, τελείως πρωτόγνωρη για την αυτοδιοίκηση. Είναι μια φιλοσοφία το αν θες την απλή αναλογική ή όχι. Τώρα τι έγινε. Την πρώτη μέρα κατατέθηκε η τροπολογία έτσι όπως εμείς τη συζητήσαμε και τη φτιάξαμε. Η πρώτη Κυριακή να είναι μία εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές και ναι, η δεύτερη ακριβώς. Όπου χρειάζεται να είναι την ημέρα των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Τώρα γιατί μετακινηθήκατε ώστε η πρώτη να είναι την ημέρα των ευρωεκλογών και η δεύτερη να είναι μετά? Έτσι, γιατί ο Υπουργός έκρινε ότι θα πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο για να την κάνει δεκτή. Το οποίο δεν αλλάζει τη φιλοσοφία. Δηλαδή, ναι, ποιος ήταν ο λόγος, σας εξήγησε ο Υπουργός για ποιο λόγο. Προφανώς για να. Διαδικαστικό ήταν δηλαδή για το πόσο. Διαδικαστικό θέμα, καθαρά τεχνικό θέμα είναι. Καθαρά τέτοιο θέμα είναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει σημασία όμως και επιτρέψτε μου να πω είναι ότι δεν υπήρχε κάποια πρόθεση, κάτι πονηρό ή κάτι να φτιάξουμε το μυαλό μας. Είναι το θέμα της αντισταγματικότητας, το οποίο είναι τεράστιο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σας παρακολουθώ κάθε πρωί. Πολλές φορές αποφάσεις της κυβέρνησης πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κρίθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν επιθυμούμε μια τέτοια κατάσταση. Και σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν θέλετε τέτοια εμπλοκή με την πιθανότητα να υπάρχουν επιπτώσεις και παρενέργειες, αυτό μας λέτε. Ναι, ακριβώς αυτό, τίποτα άλλο δεν είναι και νομίζω ότι είναι και πολύ καλύτερα. Ναι, όμως, ότι... κύριε Στέφο, εδώ πέρα η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί για προχειρότητα. Ακόμα, βέβαια, έχει το σενάριο αυτό το ότι θέλετε να ελέγξετε την εκλογική διαδικασία, αν χρειαστεί να κάνετε τις τριπλές εκλογές. Αλλά από την άλλη, σας λέει, εντάξει, ο Υπουργός δεν το ξέρε. Γιατί δεν το βάλε αρχικά αυτό στο μεταβατικό? Μα το μεγαλείο, θα σας πω κάτι. Το μεγαλείο της δημοκρατίας και της λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού είναι ακριβώς αυτό. Να υπάρχουν παρεμβάσεις από τους βουλευτές, έτσι ώστε να μπορούν να βελτιώνονται κάποια πράγματα. Αλλά όσο αφορά την προχειρότητα που μας κατηγορεί, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει τίποτα στα 3,5-4 τελευταία χρόνια που να κάναμε ή που να μην κάναμε, καλό ή κακό, το κακό σε εισαγωγικά, που να μας κατηγορούν. Είναι αυτή η στήρα αντιπολιτευτική τακτική που δεν αφήνει το κόμμα, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να δει λίγο περισσότερο από αυτό που θέλει να φανταστεί, να δει την πραγματικότητα. Ακούστε, φανταστείτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προσέφυγε κάποιος στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των εκλογών ή των αποφάσεων των εκλεγμένων αυτοδιοικητικών, οι οποίες θα ήταν μετά το πέρας της θητείας τους. Είναι αυτονόητο, και να σας πω για κάτι άλλο. Ουδέποτε υπήρξε ρητή δέσμευση της κυβέρνησης ότι οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές θα γίνουν το φθινόπωρο. Ποτέ δεν υπήρξε. Απλά υπήρξαν κάποιες σκέψεις. Αλίμονα τις σκέψεις μας στην πολιτική. Της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ορισμένα μέσα ενημέρωσης επαναφέρουν μια παλιά δήλωση του κ. Σκουρλέτη που έλεγε ότι δεν μπορούν να γίνονται αυτοδιοικητικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Προφανώς, ακούστε, αυτό είναι πάγια θέση μας και αυτό θα συμβεί από τις μεθεπόμενες εκλογές και μετά. Λέτε ότι είναι το μεταβατικό. Είναι ξεκάθαρο. Είναι μεταβατικό στάδιο και για την πρώτη εφαρμογή του νόμου. Εμείς θεωρούμε, πιστεύουμε ότι είναι η νομοθέτηση αυτού του που σήμερα θα ψηφίσει στη Βουλή, του νομοσχεδίου, είναι εμβληματική για την ελληνική κοινωνία.
Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το σύστημα απλής ανολικής, όχι εδώ, μόνο. Εδώ υπάρχουν ενστάσεις, κύριε Στεφ, όμως. Προφανώς και υπάρχουν ενστάσεις. Σας απλά κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα προκαλέσετε χάος και ακυβερνησία. Πώς θα κυβερνηθούν, λέει, οι Δήμοι και οι περιφέρειες με απλή αναλογική, όταν δεν θα υπάρχουν οι συνενέσεις? Ποιος θα αποφασίζει? Γιατί εκεί σου λένε ότι υπάρχουν και θέματα εκτελεστικά. Και λοιπόν, αν δεν υπάρχει συνεννόηση, εδώ, και δεν μπορεί, τι θα γίνει? Θα έχουμε αδιέξοδο? Εδώ ακριβώς είναι το μεγαλείο αυτού του νομοσχεδίου. Μία πρώτη παρατήρηση. Υπάρχουν περισσότερες από 15 με 20 χώρες στην Ευρώπη, πάρα πολλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν συστήματα απλής αναλογικής δεκαετίες τώρα. Λένε όμως ότι λοιπόν, έχουν και την αντίστοιχη κουλτούρα, κύριε Στέφο, αυτές οι χώρες. Δεύτερον, έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Κάτι. Ακούστε, αν δεν μπορέσουμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο να συνοηθούμε στα μικρά ή στα μεγάλα πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ να πάμε μπροστά. Όλοι επικαλούμαστε τη συνένεση και το σύνταγμά μας την επιτάσσει. Τι ακριβώς κάνουμε εμείς και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να συνοηθούμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο 45 μελές που είναι, ας πούμε, στο νομό Ιωαννίνων από όπου εκλέγουμε? Αλήθεια λέμε, οι περισσότερες αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνεννητικές. Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Κατηγορούμαστε, ή εν πάση περιπτώσει κατηγορείται το νομοσχέδιο, ότι θα ευνοήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Σήμερα πρωταθλητοί σε αυτή τη χώρα στη διαφθορά και στη διαπλοκή έχουν αναδειχθεί σε πάμπολες περιπτώσεις οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Να μην θυμίσω την περίπτωση πρώην Περιφερειάρχη, ο οποίος προχθές του ασκήθηκε δίωξη για έργα εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ουδέποτε εκτελέστηκαν. Για τον κύριο Ψωμιάδη. Εντάξει, ακούστε, κανείς δεν είναι ενόχος μέχρι να αποδειχθεί ή όχι. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Είναι ξεκάθαρο για μένα, αλλά θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, όμως, κύριε Στέφο, σας λένε ότι εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει κάποιος να αποφασίσει. Για παράδειγμα, διαχείριση σκουπιδιών. Ωραία. Τι θα γίνει? Πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις όταν υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για το θέμα της διαχείρισης σκουπιδιών? Μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι σε όλες τις περιφέρειες τα προγράμματα διαχείρισης σκουπιδιών έχουν προχωρήσει κανονικότατα μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, θα πρέπει να έχουμε μια άλλη προσέγγιση για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμα και σήμερα, σας λέω, σε πολλές περιπτώσεις το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών συνεννητικά πέρασε. Το ζούμε στην περιοχή τη δική μας και το ξέρω πολύ καλά, το γνωρίζω. Όχι μόνο στη δική μας περιοχή, και σε άλλες περιοχές. Αλλά αυτό το οποίο λέγεται ότι δεν θα μπορώ να καταθέσω τον προϋπολογισμό το επόμενο έτος, γιατί να μην μπορεί κάποια δημοτική αρχή να το κάνει? Γιατί δεν θα μπορούν να συνοηθούν για τα μικρά και τα μεγάλα που πρέπει ένας Δήμος ή μια περιφέρεια να εκτελέσει σε ένα βάθος? Αλλά εάν δεν θα υπάρχουν. Το ζητούμενο δεν θα υπάρξει αυτό. Αλλά εάν δεν θα υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα σε αυτό. Δηλαδή, προφανώς και θα υπάρξει. Κοιτάξτε. Δηλαδή, ωραία, εσείς λέτε το καλό σενάριο. Να έχουν κουλτούρα συνεννόηση. Εάν δεν συνεννοηθούν, προφανώς, θα μείνει σε ακυβερνησία ένας Δήμος? Σε καμία δηλαδή, περίπτωση. Θα όλα. Σε καμία περίπτωση. Θα υπάρχει κάποιος άλλος που θα παρεμβαίνει και θα αποφασίζει? Σε καμία περίπτωση. Ακούστε, όλη η ιστορία και ο θόρυβος που ξεσηκώνεται κυρίως και έχοντας πολιτικές προεκτάσεις. Δεν είναι όλοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες οι οποίες διαφωνούν με το νομοσχέδιο. Ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 30-35% συμφωνεί με αυτό το νομοσχέδιο. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι γίνεται και εδώ, επιτρέψτε μου, ό,τι ακριβώς έγινε στην ψήφιση του νόμου για την απλή αναλογική στην κεντρική πολιτική σκηνή, στις εθνικές εκλογές. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε και επικαλούμε για άλλη μια φορά το Σύνταγμα της χώρας? Τι ακριβώς? Τι ακριβώς επιτάσσει, διατάσσει το Σύνταγμα της χώρας? Αυτό ακριβώς, τη συνεννόηση μεταξύ μας για την επίλυση των προβλημάτων. 3%. Ξέρετε, ναι. Επιτρέψτε με ένα τελευταίο. Ναι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, σε μια χώρα στα όρια της χρεοκοπίας ή χρεοκοπημένη πριν από λίγο καιρό. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαμε κυβερνήσεις αυτοδύναμες και τοπικές αυτοδιοικήσεις πανίσχυρες. Τι ακριβώς τους απέτρεψε τότε από το να μην φτάσει η χώρα εδώ που έφτασε? Εντάξει, ή μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ανίκανες κυβερνήσεις. Όχι, δηλαδή, δεν είναι το ένα ή το άλλο. Προφανώς. Γιατί μπορεί και σε μια κυβέρνηση συνεννόησης να είναι ανίκανη αυτή η κυβέρνηση και πάλι να μας οδηγήσει σε χρεοκοπία. Προφανώς, δηλαδή, και μπορούμε. Δεν είναι αξίωμα το ότι αν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις οδήγησαν στη χρεοκοπία. Ξέρετε, όμως είναι ένα παράδειγμα το οποίο υπάρχει πια. Ξέρετε όμως ότι κάθε φορά που φτάναμε στο χείλος του γκρεμού, κυβερνήσεις συνεννόησης ερχόνταν για να μας σταματήσουν από την καταστροφή ή όχι, εν πάση περιπτώσει. Κάτι... Άλλο θέλω να σου πω ότι ναι, μου είναι αδιανόητο πραγματικά στη χώρα μας, σε μια χώρα η οποία έχει μια μακρά ιστορία και πολιτισμό, να μην μπορούμε μεταξύ μας σε μικρά ζητήματα και λίγο μεγαλύτερες τοπικές αυτοδιοίκησης να βάλουμε αυτό, το λιθάρι της συνεργασίας, γιατί πλέον. Ναι, να το δούμε. Από μένα αποδειχτεί αυτό.
Στην πράξη θα το δούμε. Και θα ωραία, στην πράξη θα αναμένουμε, και το Μάη. Και για την πολιτική ευθύνη. Εφόσον εσείς νομοθετείτε, έχετε την πλειοψηφία, εσείς θα κριθείτε και θα δείτε από αυτό το αποτέλεσμα. Τα σημάδια, κατά τη γνώμη μου, τα σημάδια από την εφαρμογή αυτού του νόμου θα φανούν πολύ γρήγορα στις πολιτικές κοινωνίες. Και να σας πω για κάτι άλλο. Ναι. Οι πολίτες είναι εξαιρετικά θετικοί απέναντι σε αυτή την προοπτική. Και έχει σημασία αυτό. Έχουν όχι μόνο από ένστικτο, αλλά και από γνώση της κατάστασης, φαινόμενα αλαζονίας, τα οποία αναπτύσσονται συχνά κατά την άσκηση της εξουσίας, θα πάψουν να υφίστανται. Μάλιστα. Κύριε Στεφό, κάτι τελευταίο πολύ σύντομα. Το 3% που λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα το αποδεχτείτε, το πλαφόν? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να συζητηθεί. Έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν το 3%. Ωστόσο, όμως, από μόνο του δεν είναι αποτρεπτικό, διότι σε ένα Δήμο, ένας ο οποίος θα πάρει σε ένα Δήμο 40, που εκλέγει 50 δημοτικούς συμβούλους, ένα ποσοστό 2% στην ουσία δίνει ένα δημοτικό σύμβουλο. Μην φαντάζεστε ότι θα υπάρχουν σχήματα που μπορούν να το πιάσουν εύκολα. Το συζητάτε ή έχει απορριφθεί λόγω αυτής της αιτιολόγησης που μας κάνατε? Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Το απορρίπτεται αυτό το 3% που έχει θέσει? Ναι, έχω την εντύπωση ότι δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Ωραία. Αυτή την εντύπωση έχω, αλλά ακόμα είναι σε εξέλιξη. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στέφο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και από το γήπεδο της πολιτικής.